Στην υπόθεση του Κολονού τώρα, 2 μήνες μετά την αποκάλυψη του εφιάλτη, η 12χρονη παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και φοβάται να βγει από το σπίτι. Την ίδια ώρα, 2 επιπλέον άντρες που υπέδειξε η ανήλικη ταυτοποιήθηκαν, ενώ σήμερα άδειασε και το μαγαζί του Ηλία Μίχου. Η Άννα Σταματιάδου είναι μαζί μου στο στούντιο και έχει πληροφορίες. Σήμερα, γύρω στη 1 το μεσημέρι, συγγενείς του Ηλία Μίχου πήγαν στον Κολονό, στο κατάστημά του, και άρχισαν, βλέπουμε το φορτηκάκι εδώ και τα πλάνα που εξασφάλισε για το στάρο Γιάννη Ευσταθίου, άρχισαν να βιάζουν το μαγαζί Μάρα. Καμία μεταφορική δεν πήγαινε, φοβόταν αποδοκιμασίες. Είχε σύμβαση αορίστου χρόνου ο Ηλίας Μίχος. Η ιδιοκτήτρια όμως, μετά από όλα όσα αποκαλύφθηκαν, ήθελε να το πετάξει έξω και να λήξει η μίσθωση. Την ίδια ώρα, όπως είπες, 2 ακόμη νέα πρόσωπα, 2 άντρες, τους οποίους είχε αναγνωρίσει το παιδί στην τελευταία κατάθεσή του, ταυτοποιήθηκαν, υπάρχουν τα στοιχεία τους. Φέρονται οι διευθύνσεις τους να είναι οι διευθύνσεις τους στην Αττική, είναι από εδώ, και δεν αποκλείεται να έχουμε εντάλματα σύλληψης. Όμως το μεγαλύτερο θύμα της ιστορίας, η 12χρονη, παρά το γεγονός ότι είναι με τη γιαγιά και τη θεία, παραμένει σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, Μάρα. Σε ευχαριστώ, και εμείς να παρακολουθήσουμε τι μας είπε η δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης, η κυρία Ασπασία Ταραχοπούλου. Το παιδί είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε καμία βοήθεια ψυχολογική. Δεν βγαίνει έξω, δεν πάει ούτε μια βόλτα, κυκλοφορεί με κουκούλα ακόμα και μέσα στο σπίτι. Έχει εφιάλτες, κλαίει, αισθάνεται ενοχές, έτσι, γιατί θεωρεί ότι είναι υπεύθυνο για το ότι η μητέρα του βρίσκεται προφυλακισμένη.